Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει ο Οδυσσέας στα σκι. Είναι 3,5 ετών και σήμερα ξεκινήσαμε το πρώτο μάθημα, λοιπόν. Είναι λες και γεννήθηκαν τα παιδάκια με σκι στα πόδια. Δεν έχουν φοβία καθόλου και τα βλέπεις ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Νιώθω πολύ περήφανος που κάνω σκι μαζί με τον γιο μου. Απίστευτο είναι. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να νοικιάσουμε δύο μπότες και δύο σκι με κόστος 20 ελβετικά φράγκα. Αμέσως μετά κατευθυνθήκαμε στην παιδική πίστα όπου ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα. Κλείσε τα σκι για να φρενάρεις. Κλείσε. Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδάκι το σκι είναι 3 έως 4 ετών. Ο Οδυσσέας αυτή τη στιγμή είναι 3,5 ετών και τα πάει πάρα πολύ καλά. Λίγο παραπάνω να άκουγε, θα γινόμασταν τέλειοι σήμερα. Αλλά για πρώτη φορά στην πίστα είμαι υπερευτυχισμένος που το παιδί του αρέσει και πιστεύω θα το συνεχίσει κάποια στιγμή αργότερα να κάνει ένα χόμπι και αυτός. Μετά από πολύ τρέξιμο, πεσήματα και πολλή υπομονή, αλλά με χαρά ταυτόχρονα, του ζήτησε ευγενικά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Έτσι, κανένα 2 μήνες. Όχι. Όχι. Αφού λοιπόν ο μικρός δεν ήθελε να σταματήσει, πήρα ένα κουράγιο ακόμα και συνεχίσαμε να κάνουμε τις καταβάσεις μας. Η μία έγιναν 2, οι 2, 3, 3, 4 και συνεχίσαμε λοιπόν να κατεβαίνουμε και να ξανακατεβαίνουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα πατέρα να βλέπει το παιδί του τόσο ευτυχισμένο. Λίγο. Το σκι είναι πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά. Όχι μόνο είναι ωραίο να κατεβαίνουν τις πλαγιές με χιόνι, αλλά βοηθάει και το σώμα τους. Τα κάνει πιο δυνατά και ισορροπημένα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το σκι παρέχει στα παιδιά τη χαρά της κίνησης και της ενασχόλησης με μια δραστηριότητα που θα τους συνοδεύει με χαρούμενες αναμνήσεις καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους. Θέλει τεράστια υπομονή λοιπόν σαν πατέρας για να τον μάθει στο μικρό σκι. Έτσι δεν είναι εύκολο. Πάμε! Ναι. Πίτσα τα πόδια. Όταν θα ξεκινήσεις σκι, αν θέλεις μπορείς να δεις αυτό το βιντεάκι εδώ πέρα. Πάντα το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να πας σε μικρές πίστες. Πίστες δηλαδή για beginners, έτσι, για αρχάριους. Δεν ξεκινάμε ποτέ πίστα μαύρη, κόκκινη, μπλε όταν δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Και καλά είναι πάντα να παίρνουμε ένα δάσκαλο. Με ένα δάσκαλο θα μάθεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μάθεις μόνος σου ή με κάποιο φίλο που δεν ξέρει να σε διδάξει. Μπορεί αυτός ο ίδιος να ξέρει να κάνει σκι, αλλά δεν ξέρει να σε διδάξει. Να ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη βάση εδώ πέρα, πρέπει να δώσεις. Κάνω βίντεο για να το θυμάσαι όταν μεγαλώσεις πώς ξεκίνησες να κάνεις σκι όταν είσαι ένα μικρό παιδάκι. Εντάξει. Ναι. Σε ευχαριστώ. Σε αγαπάω. Είμαι πολύ περήφανος για το παιδί μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν θα τα βγάλει τα σκι σήμερα. Πρέπει να τον κοροϊδέψουμε με κάτι για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε, να τα αφήσουμε τα σκι και να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι για να είμαστε έτοιμοι για μετά, γιατί έχει και μπάνιο στην πισίνα. Έλα, φύγαμε. Και νεροτσουλήθρα, δες, ανεβαίνεις από εκεί και πέφτεις από εδώ μέσα. Πόσο ψηλά μπορεί να έχει 3 ορόφους αυτό εδώ πέρα το σπα, το δεξία στο σπα. Κάνε μπλουμ! Ω,
Όλα λέγεται από το κέντρο δεξίας, λοιπόν, εδώ στο κέντρο του Νταβός, και μετά από ένα απολαυστικό σκι που έκανε ο Οδυσσέας, ήρθαμε να χαλαρώσουμε λίγο εδώ στα συστά του τα νερά. Έχει και εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Πώς είναι? Τέλεια. Έλα γκαλίτσα όμως εδώ, γιατί είναι μεγάλη αυτή. Είναι βαθιά. Ναι, κοίτα. Έλα να βγούμε έξω. Κοίτα. Όπου έχει μπουρμπουλήθρες. Αυτά είναι. Όπου, τι ωραία που αχνίζει, βλέπεις. Φορμάνια έχουμε πληρώσει μέχρι στιγμής μόλις με 10 ευρώ, με 10 ελβετικά φράγκα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις πισίνες. Το υδρομασάζ, τι είναι αυτό ρε παιδιά? Εδώ νομίζω μπορείς να καθίσεις, να αράξεις. Είναι σαν ξαπλώστρα. Όχι ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εξωτερική θερμενόμενη πισίνα λοιπόν με υδρομασάζ, μόλις με 10 φράγκα, αν είναι δυνατόν. Ό,τι πιο φθηνό έχω συναντήσει εδώ στην Ελβετία. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρονικός περιορισμός σε όλο αυτό, αν και δεν μας είπανε τίποτα. Πιστεύω ότι αν είναι high season σίγουρα θα χτυπάνε καμπανάκια να φεύγει σιγά σιγά. Αλλά μέχρι στιγμής είναι πραγματικά πίστα. Και ο μικρός φαίνεται να το διασκεδάζει. Αυτό είναι που αξίζει περισσότερο. Και λίγο πριν τελειώσει η μέρα μας, δεν χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε βουτιές από το μικρό και μεγάλο βατήρα που υπήρχε σε αυτή την τεράστια πισίνα. Και σιγά σιγά έφτασε στο τέλος της αυτή η πανέμορφη μέρα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνεις ένα like, είναι δωρεάν, μια εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο. Είδες ότι ο κύριος που είναι ο Βασίλης, δεν έχει πολλά μαλλιά. Με χαρά, δεν είναι εγώ.